σιγά σιγά στην επικαιρότητα. Εντάξει, τώρα θα μπούμε κατευθείαν με τα μούτρα. Θα πέσουμε τα μούτρα στη φορολογία, στην ιστορία με τους συμψηφισμούς. Ναι. Τώρα υπάρχουν διάφορες διαφωνίες επί του θέματος. Το καταλαβαίνουμε. Ο καθένας λέει την εκφράζει την άποψή του. Αν είναι δικαίωμά μας ή όχι να ζητούμε συμψηφισμό. Ναι. Αν δεν θα έπρεπε να είναι ή είναι καλός να είναι. Τέλος πάντων, εντάξει, το καταλαβαίνουμε από διάφορες πλευρές. Εμείς προσπαθούμε να εκφράζουμε διαφορετικές απόψεις. Διαφωνούμε έτσι κι αλλιώς με τον Νίκο σε μια σειρά από θέματα. Νομίζω το έχετε καταλάβει, όλες αυτές τις εβδομάδες και τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά εμείς μπορούμε και διαφωνούμε, ξέρεις. Η διαφωνία είναι καλό, γιατί μπορεί να φτάσεις να καταλήξεις κάπου σε ένα κοινό τόπο. Έτσι, να σχολιάζεις τη διαφωνία, γιατί διαφωνείς και θα πρέπει να είσαι ίδιος με τον άλλον, να έχεις την ίδια άποψη με τον άλλον, αυτό τι λέγεται? Καταπίεση. Μάλιστα. Καταπίεση στη σκέψη. Γιατί υπάρχουν κάτι φίλοι δημοσιογράφοι που σου λένε πώς πρέπει να κάνεις τη δουλειά σου. Να μην διαφωνείς. Ναι. Να πρέπει να είσαι με τη γραμμή της κυβερνητικής παράταξης, της αντιπολίτευσης, της Έτσι, θα πρέπει να είσαι με αυτούς. Να μην διαφωνείς, να μην κάνεις ερωτήσεις. Υπάρχουν και αυτοί. Εντάξει, ωραία. Τώρα τι θα κάνουμε τώρα, γιατί για τις γραμμές θα συζητάμε. Αν πιάσουμε την κουβέντα για τις γραμμές, θα είναι πολύ μεγάλη. Αυτή για τις γραμμές τις οποίες αναφέρεσαι, που λένε τις κυβερνητικές. Ναι, όχι, θα πρέπει να υποστηρίζουμε εμείς την κάθε κυβέρνηση. Δηλαδή, ο δημοσιογράφος, ξεχνάμε και τα βασικά της δημοσιογραφίας. Θα πρέπει να υποστηρίζει την εκάστοτε κυβέρνηση. Τι λες, άνθρωπε. Ας μην κάνουμε εμείς αυτό που κατηγορούμε, τα μαθήματα δημοσιογραφίας. Αυτά που δεν μας αρέσει. Αυτά που δεν μας αρέσει να μας κάνουν. Γιατί ο καθένας κάνει τη δουλειά του όπως καταλαβαίνει, εν πάση περιπτώσει, και όπως την αντιλαμβάνεται. Και φυσικά είναι ανοιχτή προς την κριτική, αλίμονο. Και αυτό μέρος της δημόσιας κουβέντας είναι. Να συμφωνήσουμε, αλλά το πώς θα κάνουμε τη δουλειά μας, εμείς ξέρουμε. Λοιπόν, το πώς θα κάνει τη δουλειά του επίσης του Υπουργείου Οικονομικών προφανώς την ξέρει. Ξέρει, ναι. Και οι φόροι, οι οποίοι έτσι, είναι λοιπόν, μας έρχονται και οι φόροι, μας έρχονται και όλα αυτά τα δύσκολα του φθινοπόρου και επιπτώσεις στην καθημερινότητα. Τα έχει συγκεντρώσει όλα ο Κωνσταντίνος Δαυλός στο βίντεο. Η λυπητερή έχει συγκεντρώσει. Για να τα δούμε. Τώρα ψωνίζουμε τα μισά περίπου. Κατακόρυφα έχουν μειώσει τις αγορές τους τα περισσότερα νοικοκυριά, καθώς ανησυχούν ότι στο επόμενο τετράμινο, κατά το οποίο θα πρέπει να πληρώσουν στο κράτος 7,4 δις εφόρους, δεν θα καταφέρουν να ανταπεξέλθουν σε όλες τις υποχρεώσεις τους. Ένα πραγματάκι. Σήμερα αυτό χρειάζομαι, αυτό θα πάρω. Οι εποχές που είχαμε βάζαμε στόκ δεν έχει πια. Μόνο τα βασικά, δεν έχουμε περιθώριο να πάρουμε διάφορα πολυτελείας. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιοποιούν τα νέα, μειωμένες αναμένεται να εμφανιστούν και οι καταθέσεις τον Ιούλιο, κυρίως λόγω της καταβολής της πρώτης δόσης της φορολογίας εισοδήματος. Η υπερφορολόγηση που έχει ενταθεί τα τελευταία 2-3 χρόνια, διότι ήταν επιλογή της κυβέρνησης, η δημοσιονομική προσαρμογή να γίνει μέσω αύξησης της φορολογίας παρά μέσω της δραστικότερης περικοπής δαπανών. Σύμφωνα με έρευνα της IRI, οι πωλήσεις των σούπερ μάρκετ κατά το πρώτο εξάμεινο του έτους εμφανίζουν απώλειες 1%, με τις πωλήσεις γαλακτοκομικών να έχουν συρρυκνωθεί κατά 3,5%, τα καθαριστικά απορρυπαντικά να έχουν μείωση 4,9%, ενώ στο μείον 4,6% είναι οι πωλήσεις ειδών προσωπικής υγιεινής και μείον 5,3% τα είδη προσωπικής φροντίδας. Και σύμφωνα με τους ειδικούς, το δεύτερο εξάμεινο η εικόνα αναμένεται να γίνει ακόμα χειρότερη, τουλάχιστον για τα τρόφιμα. Τα στελέχη του κλάδου του λιανεμπορίου τροφίμων εκτιμούν ότι οι πωλήσεις το επόμενο εξάμεινο είναι μειωμένες κατά περίπου 2% σχέση με το προηγούμενο έτος. Η μείωση είναι αρκετά σημαντική, δεδομένου ότι τη συγκεκριμένη περίοδο περιλαμβάνεται και η περίοδος των νεορτών, η οποία παραδοσιακά έχει πολύ σημαντικό μερίδιο των ετήσιων πωλήσεων του κλάδου. Την εβδομάδα ένα εξεντάρι χαράγα παλιά. Τώρα ένα κοσάρικο και πολύ είναι. Ανάλογη εικόνα και στον κλάδο καυσίμων, με πτώσεις της πωλήσης βενζίνης το εξάμηνο 4%. Προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε όσο γίνεται περισσότερο τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να μην χρησιμοποιούμε πολύ το αυτοκίνητο. Έχετε κάποιο όχημα? Έχω, αλλά το έχω αφήσει στον γκαράζ. Έτσι πώς έχουν γίνει και τα διόδια και οι βενζίνες και οι ασφάλειες και όλα τα υπόλοιπα, οι φόροι. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Όσο για τους λίγους τυχερούς φορολογούμενους που περιμένουν επιστροφή φόρου, οι 570.000 από αυτούς δεν θα πάρουν τελικά αυτά τα χρήματα, καθώς έχουν ακίνητη περιουσία και άρα είναι υπόχρεη έμφυα. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου θα προχωρήσει αυτόματα σε συμψηφισμό των οφειλών τους και στη συνέχεια θα απελευθερώσει το υπόλοιπο της επιστροφής, αν υπάρχει, ή θα απαιτήσει το υπόλοιπο του φόρου ακινήτων.